Με αρνητικό πρόσημο και ελαφριά μείωση που φτάνει σχεδόν το 2% έκλεισαν οι κριτικές εξαγωγές για το 2018 σε σχέση με το 2017. Απώλεια που μεταφράζεται σε 8,8 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο, η μείωση ήταν 12%. Είχαμε προβλέψει τότε ότι σιγά σιγά αυτή η μείωση μεγάλη θα έκλεινε. Τελικά η ψαλίδα έκλεισε περίπου στο 2%. Το να χάνεις 2% και να χάνεις 8,8 εκατομμύρια για την οικονομία του νησιού προφανώς δεν είναι το πιο ευχάριστο γεγονός. Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών παρουσιάζει μείωση ίση με 3,2%, ενώ στον κλάδο των χημικών και πλαστικών η μείωση είναι της τάξης του 5%. Τα 8,8 εκατομμύρια προήλθε ως μια μείωση από την κατηγορία των νοπών και των κυπευτικών και είχαμε επίσης μείωση και στο κομμάτι των βιομηχανικών εξαγωγών της κατηγορίας των πλαστικών. Ήταν μια χρονιά δύσκολη, αλλά θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ χειρότερη σε σχέση με το πώς εξελίχθηκε η χρονιά του 2018. Στον αγροδιατροφικό τομέα το ελαιόλαδο παρουσίασε ελαφριά αύξηση κοντά στο 1%, φτάνοντας 154 εκατομμύρια ευρώ έναντι 152,7 εκατομμυρίων ευρώ το 2017. Ενώ τα κυπευτικά παρουσίασαν μείωση 12%. Δεδομένων όμως των συνθηκών της περσινής χρονιάς του ελαιολάδου, της κακής ποιότητας, της μειωμένης παραγωγής, που τελικά το ελαιολάδο τα κατάφερε, αν κάποιος κάνει μια ανάλυση στις κατηγορίες των εξαγωγών της Κρήτης, και έκλεισε τη χρονιά με μια μικρή αύξηση της τάξης του 1%. Την πεποίθησή του ότι το 2019 θα έχουμε θετικό πρόσημο για τις κριτικές εξαγωγές για πρώτη φορά μετά το 2015 εξέφρασε ο Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, ο οποίος παράλληλα τόνισε την ανάγκη αύξησης της παραγωγής προϊόντων εκτός του αγροδιατροφικού τομέα για να αναπτυχθεί, όπως είπε περαιτέρω, η κριτική οικονομία. Σε ευελπιστούμε πια για το 2019, το τελευταίο τρίμηνο, αν έχουν λυθεί τα προβλήματα της δακοκτονίας, αν βοηθήσει λίγο ο καιρός, αν η ποιότητα είναι καλύτερη σε σχέση με πέρυσι, να καταφέρουμε να μειώσουμε ή να εκμηδενίσουμε αυτή την διαφορά του 2% και να κλείσουμε με ένα θετικό πρόσημο που έχουμε να το δούμε από το 2015. Αναφορικά με τις χώρες όπου αποστέλλονται τα κριτικά προϊόντα, πρώτη έρχεται η Ιταλία, ακολουθεί η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ισπανία, ενώ τη δεκάδα των σημαντικότερων αγοραστών των κριτικών προϊόντων συμπληρώνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Πολωνία, η Αυστρία και η Κύπρος. Πρέπει να αναλογιστούμε επίσης ότι τα 4 χρόνια αυτά που έχουμε μικρές μειώσεις, οι εξαγωγές σε επίπεδο χώρας αυξήθηκαν. Οι εξαγωγές μας έχουν σαν κύριο άξονα το ελαιόλαδο ή τα κυπευτικά σε δεύτερη ανάγνωση. Αν λοιπόν κάτι από τα δύο δεν πάει καλά, τότε αμέσως η διακύμανση καταγράφεται και αποτυπώνεται στα νούμερα του νησιού.